που βγήκε αυτό το περιοδικό και δεχθήκατε τα πειρά. Βεβαίως ήταν δύο τάσεις. Η μία σας στήριζε ακριβώς επειδή ένας επιστήμονας μπορεί να είναι και άνθρωπος και γυναίκα και να εκφράζεται και διαφορετικά από την επιστήμη της. Σε κάθε περίπτωση θέλουμε τη δική σας θέση, κυρία Πανά, για αυτή την κριτική που σας ασκήθηκε. Αν και θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση έχουμε πολύ πιο σημαντικά θέματα, σας ευχαριστώ που το θίγετε. Πρακτικά είναι πολύ όρθιο αυτό που είπατε, ότι το timing, δηλαδή ο χρόνος που διενεργήθηκε η συγκεκριμένη συνέντευξη, ήταν πολύ νωρίτερα, όταν η χώρα ήταν σε πολύ διαφορετική εικόνα. Το δεύτερο είναι για όσους διάβασαν τη συνέντευξη, ότι ακριβώς έλεγα για την αγάπη και το σεβασμό που έλαβα από την Κύπρο, όπως επίσης και για την ευγνωμοσύνη που έχω για τον ρόλο που έχω αναλάβει κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Όλη η κουβέντα και όλη η συνέντευξη περιστρέφονταν γύρω από την πανδημία. Το ότι ήταν πιο χαλαρή η εικόνα είναι αυτό που είπατε. Ο στόχος, νομίζω, είναι στο να έρθουμε κοντά με τον κόσμο με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμα και με lifestyle περιοδικά, ακόμα και με lifestyle συνεντεύξεις. Και προσωπικά, ως επιστήμονας, δεν έχω κανένα πρόβλημα να βγω σε όλα αυτά τα περιοδικά, να βγω σε όλες αυτές τις εκπομπές, εάν πράγματι μπορούμε να έρθουμε κοντά στον κόσμο και να τον ενημερώσουμε. Και το τελευταίο, όταν έδωσα τον όρκο του Ιπποκράτη, και θέλω να το τηρώ, ήταν ότι η προσπάθειά μου ως γιατρός είναι να σώζω ζωές και όχι να σκοτώνω ανθρώπους. Και με αυτό θα ήθελα να κλείσω. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κυρία.